Παιχνίδι με πολλές φάσεις σήμερα στο Μαρτινέγκο. Εργοτέλης άνοιξε νωρίς το σκορ κόντρα στον Αθεστίωνα με τον Ντίσα στο 20. Σημαντική φάση για την ομάδα του Θραψανού που απείλησε και στο 22, ενώ στο 23 από διαγώνιο σου του Γκόμες ο Χατζηνικολάου έδωσε τη λύση. Εκτέλεσε το κόρνερ ο Χότζα από κεφαλιά του Ντίσα παραλίγο να γίνει το 2-0 για τον Εργοτέλη. Στο μαρκάρισμα αυτό που υπέδειξε φάουλο ο Σαμιωτάκης υπήρξαν διαμαρτυρίες από τον Αθεστίωνα ότι ήταν εντός περιοχής η φάση. Στο 52 το 2-0 φάουλ του Γκόμες κεφαλιά Γιφτάκης. 3-0 από τον Κατσικοκέρι ο Ταγκίνης με διαγώνιο σουτ διαμόρφωσε το τελικό 4-0 στο 86 για τον Εργοτέλη που είναι μόνος πρώτος στη βαθμολογία. Θέλω να δώσω χαρακτήρα στα παιδιά τα δικά μας γιατί πραγματικά κάνανε μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι παίζαμε με τον Εργοτέλη, τον πρώτο της βαθμολογίας, με ένα πολύ καλό προπονητή, θεωρώ το καλύτερο της κατηγορίας εννοείται και όχι μόνο. Τα παιδιά μας κάνανε μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Αυτοί που ήταν στο γήπεδο θεωρώ ότι, ήταν ότι το σκορ δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του παιχνιδιού, αλλά το ποδόσφαιρο δεν είναι το πιο δίκαιο άθλημα και έτσι μένει ότι τελείωσε 4-0. Πρώτα θέλω να ευχηθώ στην ομάδα του Ανθεστήρα να έχει καλή πορεία. Πραγματικά είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και πολύ βελτιωμένη. Το είχαμε πει όλη τη βδομάδα ότι δεν θα ήταν εύκολο παιχνίδι. Θα έρθουν τα παιδιά και πολλές ομάδες που θα έρχονται εδώ πέρα να στείνονται έτσι λίγο πιο αμυντικά και να μας βρίσκουν λίγο στην κοντραεπίθεση. Έτσι και έγινε. Νομίζω το πρώτο ημίχρονο μας βοήθησε η στατική φάση που βάλαμε τον γκολ. Δεν μπήκαμε καλά, δηλαδή έτσι που έχουμε συνηθίσει στην ομάδα μας. Είχε και ο Ανθεστίωνας σε κάποιες αντιπιθέσεις ευκαιρίες που μπορούσε να πετύχει και αυτός κάποιο γκολ. Αλλά νομίζω το δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε πιο συγκεντρωμένοι.